Κύριε Στεργίου, ήταν μια τριετία καταστροφική για τους Δήμους. Εσείς σε αυτό το περιβάλλον πώς θα πορευτείτε? Κοιτάξτε, καταρχήν εκείνο που πρέπει να πούμε, επειδή άκουγα πριν τη συζήτηση του κυρίου Καλαφάτη με τον κύριο Δήμαρχο. Μην μου πείτε για το μετρό. Όχι, όχι, για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, την τεράστια και τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, όποιο πρόβλημα έχει αντιμετωπίσει ο Δήμος μέχρι τώρα, επειδή εγώ ήμουνα 3,5 χρόνια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχω δει πραγματικά αναλυτικά και με λεπτομέρεια το έχω μελετήσει, ότι σχεδόν στο 80-90% ευθύνεται η κυβερνητική πολιτική. Ευθύνονται τα μνημόνια, ευθύνεται η περιορισμένη χρηματοδότηση στους Δήμους και άλλα πολλά. Αλλά θα πω κάτι συγκεκριμένο. Κάτι που ίσως δώσει μία λύση στους πολίτες αυτής της πόλης. Η πόλη έχει δύο προβλήματα. Έχει τη φτώχεια και την ανεργία. Αυτά τα δύο προβλήματα, αν λυθούν, οι κάτοικοι της πόλης νομίζω ότι θα είναι ευτυχισμένοι. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα. Βέβαια είναι τα επιμέρους προβλήματα, η καθαριότητα, το πράσινο, το κυκλοφοριακό. Αλλά γι' αυτά υπάρχουν προτάσεις και προγράμματα από όλες τις παρατάξεις, τα οποία αν υλοποιηθούν, και βέβαια για να υλοποιηθούν χρειάζεται οικονομική στήριξη οπωσδήποτε, δεν θα υπάρχει κανένα από αυτά τα προβλήματα, τα επιμέρους προβλήματα. Αλλά θα πω κάτι. Φτώχεια και ανεργία. Πού οφείλονται η φτώχεια και η ανεργία? Οφείλονται καταρχήν στην λειψή, δηλαδή να το πω λαϊκά, απορρόφηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δηλαδή δεν απορροφώνται όπως θα έπρεπε τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και θα πω γιατί δεν απορροφώνται. Γιατί η κυβερνητική πολιτική, η πολιτική της κυβέρνησης, κοιτάνε, και αυτό το κάνω σαν καταγγελία σήμερα, κοιτάνε πώς θα δώσουν αυτά τα προγράμματα σε δικές τους εταιρείες. Στην άπλιστη αυτή προσπάθειά τους να δώσουν τα προγράμματα σε δικές τους εταιρείες, χάνονται τα χρήματα και επιστρέφουν πίσω. Και έτσι χάνει η Ελλάδα προγράμματα ευρωπαϊκά πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο πρόβλημα είναι το εξής. Όταν γίνεται ένα έργο, παράδειγμα το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, κοστίζει 20 εκατομμύρια ευρώ. Γίνεται μια υπερτιμολόγηση, υπερκοστολόγηση και το βγάζουν 60 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, το βγάζουν 60 εκατομμύρια ευρώ. Τα 40 εκατομμύρια ευρώ πήγαν σε κάποιες τσέπες. Όλα αυτά τα χρήματα βρίσκονται δυστυχώς στην Ελβετία, σε τράπεζες Ελβετίας, σε offshore εταιρείες. Και να ξέρετε, έχω πληροφορίες από φίλους υπαλλήλους τραπεζών στην Ελβετία ότι δουλειάξαν οι τράπεζες Ελβετίας από χρήματα Ελλήνων πολιτικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πληροφορίες, να μην μένουμε μόνο στις πληροφορίες. Όταν υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία, εδώ είμαστε να. Δεν μπορώ να πω. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υπάλληλοι των ελβετικών τραπεζών και μου λένε ότι έχουν δουλειάξει. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο στις καταγγελίες. Πάρτε παράδειγμα τον Τσοχαντόπουλο. Από τους 100 έχει αποκαλυφθεί ο ένας. Και κρατούνται μυστικοί υπόλοιποι. Λίστα Λαγκάρτ αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει στην επιφάνεια. Και άλλες λίστες. Καταρχήν, γιατί δεν ζητάνε οι πολιτικοί οι έντιμοι να ανοιχτούν οι λογαριασμοί τους σε όλες τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της Ευρώπης, της Ελβετίας και της Αμερικής. Σας διότι οικειοθελείς, προσέξτε, αν οικειοθελώς ζητήσουν να ανοιχτούν οι λογαριασμοί τους, είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να ανοίξουν οι λογαριασμούς τους. Γιατί δεν ζητάνε οι πολιτικοί της χώρας, οι οποίοι έχουν χρεοκοπήσει την Ελλάδα, πληρώνουν με τις θυσίες τους όλοι οι Έλληνες πολίτες, τα χρήματα αυτά, μάλιστα, τα οποία βρίσκονται σαν αντίκρισμα στο εξωτερικό, σε ξένες τράπεζες.